Πάρουμε και ένα σχόλιο από την κυρία Ράζου, που ας το πούμε είναι και εγκύτερα, γιατί διεκδικούν όλοι και ένα κομμάτι τη αριστερά. Και το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά και οι λοιποί. Κοιτάξτε, εδώ τώρα αυτά που ζήσαμε χθες το βράδυ είναι ένα ακόμα επεισόδιο. Εμάς δεν μας εκπλήσει με μια έννοια. Έχουμε τοποθετηθεί για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές και έχουμε να κάνουμε εδώ και με την κατάσταση που περιέγραψε και ο κύριος Αρβανίτης. Είναι λίγο σουρεάλ το σκηνικό. Δείχνει ότι συνεχίζεται ένας πολιτικός εκφυλισμός σε αυτό το κόμμα, σε μια περίοδο που ο λαός μας έχει άλλα προτάγματα, στην κυριολεξία βρίσκεται στο δρόμο και σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, εδώ να σας πω ότι αποδεικνύεται κάθε μέρα στην πράξη ότι απέναντι στο Μητσοτάκη και στην αντιλαϊκή του κυβέρνηση η μόνη αντιπολίτευση γίνεται μαζί με το λαό στο δρόμο και θα μπορούσα να πω ότι όχι μονάχα δεν έχει τραβήξει χειρόφρενο το ΚΚΕ, έχει πατήσει και γκάζι με την έννοια ότι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του με τις δυνάμεις που διαθέτει στους αγρότες, στους φοιτητές, στους εργάτες, να δυναμώσει κι άλλο η αντεπίθεσή τους απέναντι στην βαθιά αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης που τους έχει βγάλει στον δρόμο, όμως, στα κρίσιμα ζητήματα. Στο ψήφισμα στο κοινοβούλιο. Ακούστε, άκυρο λευκό, δεν είμαστε εμείς εδώ. Κύριε Αρβανίτη, τώρα δεν σκοτώθηκαν 57. Σας παρακαλώ πολύ, μιλάτε τέτοια για το ΚΚΕ. Λέω αυτά γιατί ψήφισατε αποχή. Το οποίο ΚΚΕ έχει πρωταγωνιστεί. Δεν καταλάβουμε τίποτα. Στο ψήφισμα εννοείται που ψήφισαν 330 ευρωβουλευτές. Δεν ήταν. Δεν ήταν το ΚΚΕ. Με ποιο σκεπτικό. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτος δικαίου πάνε μαζί. Και δεν αποχωρείτε. Γιατί δεν κατεβαίνετε σε ευρωεκλογές. Είσαστε μέρος του κοινοβουλίου όμως. Δηλαδή όταν ψηφίζουμε υπέρ της Κούβας, δηλαδή υπάρχει ευρωκοινοβούλιο. Γιατί ψηφίζουμε υπέρ της Κούβας. Εγώ δεν σας διέκοψα τόση ώρα που μιλάτε εδώ. Εντάξει, έκανα μια παρατήρηση. Απάντησε αυτό με το κοινοβούλιο. Αλλά σας λέω ότι εμείς θα είμαστε στο ευρωκοινοβούλιο και θα είμαστε πιο δυναμωμένοι στις επόμενες ευρωεκλογές. Για να βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Για να βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Εκεί λοιπόν, γιατί δεν το ψηφίσατε αυτό το ψήφισμα. Και να φέρνουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο και να αποκαλύπτουμε τον αντιλαϊκό υπεριαλιστικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ελληνικό λαό και να αποκαλύπτουμε τη σύμπλευση τη δική σας μαζί με την Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τους φιλελεύθερους, τους πράσινους και άλλους στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ σκοτώνται στο Ευρωκοινοβούλιο. Συγγνώμη κιόλας, κύριε Αρβανίτη, δεν το λέω αρνητικά, αλλά σκοτώνται. Ποια σύμπλευση. Δεν έχουν ψηφίσει παρέα την κοινή αγροτική πολιτική. Δεν έχουν ψηφίσει όλα τα νομοθετήματα και τις διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιβόητη πράσινη μετάβαση και τα πράσινα χαράτσια. Κοιτάξτε, κύριε Παπαχλημίτζο, εδώ τα πράγματα τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Το ποιος συμπλέει με ποιον είναι φανερό. Και ποιος δίνει προοδευτικά αίσθημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στα ομόφυλα ζευγάρια και παντού, παντού και στην επιστολική ψήφο. Και στην επιστολική ψήφο και σε πολλά άλλα. Είναι ένας ομοφυλόφιλος τελικά. Μα σας παρακαλώ. Μα σας παρακαλώ. Ούτε το δικό μας όνομα ψηφίσατε το 2017. Ακολουθήσατε βεβαίως. Και έχουμε μια συνέπεια και έχουμε επιχειρηματολογήσει σε σχέση με αυτά. Δεν μπορεί κάποιος ομοφυλόφιλος. Όσο εσείς θα ψάχνετε για αρχηγό, εμείς θα είμαστε το ΚΚΕ στον δρόμο μαζί με το λαό. Δεν αφισβητώ την ιστορικότητα του ΚΚΕ. Και ο λαός ξέρει να κρίνει το ΚΚΕ και τις θέσεις του. Με τις θέσεις του ΚΚΕ εμείς απευθυνόμαστε μέσα στο λαό. Εγώ, κύριε Λάζου, να σας ψηφίσω κιόλας. Αν πάτε 30% θα πάρετε την ουσία. Εξουσία, ο λαός θα πάρει την εξουσία. Ο λαός, ναι. Αν πάρει 30% και εμείς θα είμαστε μαζί με το λαό. Δεν κοιτάτε τα χάλια του κόμματός σας. Δεν κοιτάτε τα χάλια του κόμματός σας. Εγώ μπορώ να τα πω. Εσείς μπορείτε να πείτε και το δικό σας κάτι. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που με συνέπεια, σταθερότητα, με καθαρές πολιτικές θέσεις. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πάει 20%, θα ζητήσετε ψήφο για να πάρει την κυβέρνηση. Το ΚΚΕ. Τι θα περιμένετε να οριμάσουν οι συνθήκες για να πάμε στον σοσιαλισμό. Ακούστε, άμα πάρει το ΚΚΕ 20%. Θα βοηθήσουμε και εμείς να πάμε στα χειμερινά ανάκτορα που δεν έχουμε και ανάκτορα πλέον. Θα είναι θριαλίδα πολιτικών εξελίξεων και το εργατικό λαϊκό κίνημα θα είναι σε θέση να υποστηρίξει και την πολιτική δύναμη του ΚΚΕ και πολιτικές εξελίξεις προς όφελος του λαού και θα είναι άλλη κατάσταση απέναντι στην εργοδοσία, το μεγάλο κεφάλαιο και τις εξελίξεις στη χώρα μας και γύρω-γύρω μας. Κύριε Ράζο, αυτό όμως για το οποίο επίσης ασκείτε κριτική είναι σε κάποια κρίσιμα κάνετε πίσω σαν να φοβάστε να πάρετε είτε θέση είτε να πλησιάσετε σε αυτό που εσείς, το οποίο επικαλέσατε την εξουσία. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε. Για ποιο λόγο δεν ψηφίσατε τώρα το νομοσχέδιο? Το είπε και ο κύριος Μαύρος νωρίτερα. Γιατί?
Μα νομίζω ότι. Η εμπορευματοποίηση τη γυναίκα. Γιατί τώρα μιλάτε για εμπορευματοποίηση τη γυναίκα και όχι για όλο το διάστημα που γίνεται για τα ετερόφιλα ζευγάρια. Και για τα ετερόφιλα ζευγάρια. Εμείς δεν έχουμε ψηφίσει. Δεν έχουμε ψηφίσει κανένα νομοσχέδιο καμίας κυβέρνησης που εμπορευματοποιούσε την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Το 17 στο νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ τι σας προβλημάτιζε? Ούτε το 15, ούτε το 17, ούτε και πιο πριν από αυτό. Ωραία. Γιατί εμείς ανοίξαμε τις θέσεις μας και είπαμε ότι αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την εμπορευματοποίηση. Και μέχρι τότε τα παιδάκια αυτά θα είναι αόρατα, τα παιδιά δύο ομόφυλων ζευγαριών. Μέχρι να οριμάσουν συνθήκες για να πάμε στα λιβάδια. Κυρία, τα παιδάκια Βανίτη, αυτά θα είναι αόρατα παιδάκια. Τοποθετηθήκαμε με αναλυτικές θέσεις. Μα τι ψηφίσατε το θέμα, όχι τι τοποθετηθήκατε. Ναι, γιατί θεωρήσαμε ότι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών δεν είναι αυτό που προμιλήσει και τα παιδιά Ράπτη και τα δικαιώματά τους. Θα πάμε αλλά σε ότι επαναφέρετε αυτή την ατζέντα δείχνει τη μεγάλη πολιτική σας αδυναμία να απαντήσετε στις τεκμηριωμένες θέσεις του ΚΚΠ. Τα ΤΕΜΠΗ δεν ήταν δυστύχημα, τα ΤΕΜΠΗ ήταν έγκλημα. Και ως έγκλημα πρέπει να διερευνηθεί σε όλους τους βαθμούς και από τη σκοπιά της δικαιοσύνης και από τη σκοπιά των εξεταστικών επιτροπών. Και η Νέα Δημοκρατία με την πλειοψηφία που είχε έχει σοβαρή ευθύνη γιατί έκλεισε τις διαδικασίες της εξεταστικής επιτροπής χωρίς να καλεστούν κρίσιμοι μάρτυρες, χωρίς να διερευνηθούν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το χώρο του εγκλήματος, ούτε με την πυρκαγιά στα τρένα, ούτε σωστά να αναδειχτούν οι πολιτικές ευθύνες διαχρονικά που μας έφεραν στο να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για να οριμάσει ένα έγκλημα σαν τα ΤΕΜΠΗ. Δηλαδή η ιδιωτικοποίηση του σιδηρόδρομου, ο τεμαχισμός του και η κακή κατάσταση στην οποία βρέθηκε. Κύριε Αρβανίτη, καταλαβαίνετε ότι είναι όλο το πακέτο. Βεβαίως και το δίκαιο. Από αυτή την άποψη λοιπόν. Το έγκλημα αυτό συζητήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή γιατί το ΚΚΕ επέμεινε να υπάρξει εξεταστική επιτροπή, στηρίζοντας και τις προτάσεις για προανακριτικές. Από αυτή τη σκοπιά έχει πολύ μεγάλη σημασία για να ακουστεί η φωνή των νεκρών, να έχει μεγάλη επιτυχία η πανελλαδική πανεργατική απεργία ανήμερα του ενός χρόνου από το έγκλημα των ΤΕΜΠΗ στις 28 του μήνα την επόμενη εβδομάδα. Εργάτες, νεολαία, αγρότες όλοι στο δρόμο.